ένα παιχνίδι dexterity, δηλαδή προσπαθήσεις με δεξιοτεχνία να ισορροπήσεις διάφορα πράγματα. Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα καράβι ξύλινο, το οποίο έχει ένα κατάρτι και τρεις ορόφημα στο κατάρτι. Και επίσης είναι αριθμημένο, όπως βλέπετε. Κάτω είναι το 1, το 2, το 3 και το 4. Και μετά πάμε 5-6 στο πιο ασφαλές επίπεδο, πάνω που γίνεται πιο δύσκολο 7-8 και πάνω 9-10. Εντάξει. Αντίστοιχα, ο καθένας έχει 10 κάρτες από το 1 στο 10. Είναι απλά οι αριθμοί. 9-10. Εντάξει. Και ο καθένας έχει από πίσω το χρώμα του. Εντάξει. Πώς παίζει το παιχνίδι. Ταυτόχρονα, παίζεται σε 10 γύρους, έτσι είναι γρήγορο. Ταυτόχρονα όλοι επιλέγουμε όποιο θέλουμε νούμερο από το 1 στο 10. Ας επιλέξουμε ένα τυχαίο τώρα, για να δούμε. Πόσο το κάνει. Το κάνει στοχευμένα, δηλαδή απλά το, και με το 3 το γυρίζουμε όλοι. Ωραία. Εγώ έχω 6, 10, 4 και 1. Άρα, καπετάνιος γίνεται η Έλια, που έχει 10. Η Έλια που είναι καπετάνιος, καταρχήν κάρτα αυτή όλοι όσοι την παίξαμε θα φύγει για το παιχνίδι. Δεν την ξαναπαίξουμε, είναι βασικό έτσι. Άρα πρέπει πολύ προσεκτικά να διαλέξει πότε παίζει ποιο νούμερο. Άρα την βγάζουμε τη 10. Ναι, θα φύγει. Όχι εσύ. Όχι. Αυτή που έπαιξε ο καθένας θα βγάλει. Απλά ο καθένας θα πάει να βάλει αντικείμενο στη θέση στην οποία δείχνει το νούμερο. Η κάτω-κάτω θέση είναι πιο ασφαλές γιατί έχει χαμηλό κέντρο βάρους. Οπότε οι 10 είναι πιο δύσκολες. Και αντίστοιχα, όσο πιο πολλά πράγματα έχει και αργήσει να παίξει τη 10, είναι πιο δύσκολο να τη βάλει πάνω γιατί και να ισορροπήσει. Άρα ξεκινάμε λοιπόν με βάση τη σειρά της κάρτας. Άρα πρώτο το 10, μετά το. Τι έπαιξες? 4. 4 εσύ, 6 εγώ. Άρα θα παίξω πρώτη Έλλη, μετά εγώ. Θα παίξει τρίτη και θα παίξει τέταρτο, εντάξει. Ωραία. Και παίρνουμε και βάζουμε ένα αντικείμενο. Το βάζουμε στο νούμερο που παίξαμε, δεν το βάζουμε που θέλουμε. Άρα η Έλλη θα πάρει ένα αντικείμενο, α πούμε ότι ήμουν εγώ, και θα πάει να το βάλει στη θέση 10. Τα αντικείμενα, ο καθένα έχει. Διαλέγουμε 10... τυχαία ποιο αντικείμενο. Ναι, θέλετε. Υπάρχουν 8 αντικείμενα. Τα οποία είναι διαφορετικού σχήματο και είναι και προηγούμενα παιχνίδια αρχίζει. Αυτό είναι από το Νιαγάρα για παράδειγμα. Ναι, δεν το είχα παίξει. Mm. Λοιπόν, είναι διαφορετικά αντικείμενα. Και μάλιστα ο ναύτη έχει και ένα κρεμαστή κιόλα. Είναι άλλα ξύλινα, δηλαδή μπορεί να το κρεμάσει. Έτσι, όρθιο. Λοιπόν, επιλέγει, ας πούμε, εδώ η Έλλη, ξέρω, επιλέγει ένα αντικείμενο, όποιο θέλει, και θα πάει να το βάλει στη θέση 10 που το έπαιξε. Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να το βάλει είτε με το ένα χέρι ή με τα δύο. Προφανώ δεν πρέπει να κουνάνε το τραπέζι οι υπόλοιποι, έτσι, γιατί είναι παιχνίδι ισορροπία. Ούτε να φυσάει. Όταν το βάλει, μπορείς με το αντικείμενο σου να σπρώξεις, αν θέλεις, το επίπεδο. Κάτι για να σε βολεύσει καλύτερα. Πρέπει να το βάλω από εδώ ως εδώ, γιατί είναι το 10, εντάξει, και το αφήνεις. Μετά θα παίξω εγώ, διαλέξω ένα αντικείμενο, πρέπει να το βάλω στο 6. Μπορώ να σπρώξω και το ίδιο. Αν είχα το 10 κι εγώ, θα μπορούσα να σπρώξω το αντικείμενο, αλλά δεν μπορώ να το κουμπίσω απευθείας. Εγώ τώρα έχω παίξει το 6, άρα θα έρθω και θα βάλω ένα αντικείμενο εδώ, το ποντίκι μου. Καθώς μπαίνουν τα αντικείμενα, βάλε το αντικείμενο σου. Θα δείτε ότι αρχίζουν και κουνιούνται τα. Αλλάζει ισορροπία. Το καράβι γυρίζει μία αριστερά, μία δεξιά. Α, είσαι τολμηρός. Λοιπόν, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. Αυτά που πέφτουν. Λοιπόν, όταν πέφτουν τα πράγματα, αν προλάβεις και τα πιάσεις με τα χέρια σου, χωρίς να κουνήσεις το καράβι, ό,τι πιάσεις, δηλαδή πες ότι πέφτουν αυτά τα πράγματα, έτσι, όπως τα έρχεσαι. Αν τα πιάσεις, τα βγάζει εκτός παιχνιδιού και τα γλιτώνει. Άρα προσπαθεί να τα πιάσει. Αν δεν τα πιάσει και πέσουνε, οπουδήποτε και να πέσουνε, τα ξαναπαίνει πίσω. Άρα μπορεί να πάρει και αντικείμενα άλλων. Όχι απλά τα δικά σου που έχεις αρχικά. Θέλει πολύ προσοχή. Και είναι πολύ σημαντικό να πέσει μόνο ένα πράγμα ή να μην πέσουνε δύο ή δεν ξέρω εγώ τι. Επίσης, ένα σημαντικό κανόνα. Αν παίξει κάρτα από το 5 και πάνω, δηλαδή τα τμήματα του κατάρτιου, όχι το 1, 2, 3, 4 που είναι κάτω, 5, 6, 7, 8, 9, 10, μπορεί αν θέλει να βάλει δύο αντικείμενα. Αλλά λες πριν ξεκινήσεις ότι θα βάλω ένα ή δύο. Λέω εγώ ότι έπαιξε το 10, ας πούμε. Δηλαδή, θα βάλω. Να παίξεις, ναι, δηλαδή. Θα βάλω 10 και 10. Μπορώ γιατί έπαιξε πάνω από 5. Καταλάβατε. Μόνο όμως από 5 και πάνω. Ωραία. Παρένθεση. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να το κουνήσεις, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσα να το. Όχι το ίδιο αντικείμενο, θα μπορούσα να όχι, κουνήσω αυτό. Με το αντικείμενό μου. Ναι. Χωρίς να κουμπάω τίποτα, με το αντικείμενό μου μπορώ να το κουνήσω. Για να το μεταφέρεις λίγο διαφορετικά. Ναι, μπορούσα ακόμα και αυτό αν ήθελα να το κουνήσω το αντικείμενό μου, με τον κίνδυνο να πέσει πάντα. Το πιάσα. Βλέπεις. Και να το βάλω. Εντάξει. Ωραία. Άρα, αφού λοιπόν όλοι πάρουμε το γύρο και βάλουμε το αντικείμενό μας, η κάρτα αυτή φεύγει. Άρα, αυτή που παίξαμε είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν την ξανέχουμε στο παιχνίδι εμείς από το νούμερο. Φεύγουν εκτός. Και επιλέγουμε ο καθένας μια δεύτερη κάρτα με την οποία ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο.
Εντάξει. Χαίρομαι, απλώνουν όλοι ταυτόχρονα. Όχι, όχι. Όταν, αυτός που παίζει, οι υπόλοιποι δεν κάνουν τίποτα. Είναι το θέμα σαν το Τζέγκα. Όποιος έχει την ευθύνη να βάλει, αυτός έχει την ευθύνη να πιάσει αν θα ρίξει πράγματα. Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γύρους μέχρι να μας τελειώσουν οι κάρτες. Κερδίζει όποιος καταφέρει, όχι μόνο με τελειώσει κάρτες, όποιος καταφέρει να βάλει όλα τα αντικείμενα. Θεωρητικά πάνω. Αν το καταφέρει σε λιγότερα από 10 κάρτες, κερδίζει το παιχνίδι. Αν είμαι τόσο καλός. Σχεδόν απίθανο, έτσι γίνεται χαμός τα πάνω, με 12 καρότια. Αν δεν καταφέρουμε να βάλουμε όλα τα αντικείμενά μας και έχουν τελειώσει παίξουμε όλο το 10ο μας γύρο την τελευταία μας κάρτα, μετράμε να δούμε ποιος έχει τα λιγότερα αντικείμενα. Γιατί έχει παίξει καλύτερα, έχει βάλει πιο πολλά πίσω. Ή αντίστοιχα δεν έχει ρίξει άλλα. Όποιος λοιπόν έχει τα λιγότερα είναι ο νικητής. Σε περίπτωση βαθμίας κερδίζουν και μοιράζονται και οι δύο την νίκη. Μάλιστα. Τρομερό που δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό είναι πολύ απλό. Okay. Αλλά έχει πολύ γέλιο το πώς κινείται το καράβι και το τι προσπαθείς να κάνεις. Και πολύ σημαντικό το πότε επιλέγεις να παίξεις τι. Δηλαδή το νούμερο δεν είναι στην τύχη το τι κάνεις, είναι και τι φάση είναι εκείνη το καράβι που παίζεις. Δηλαδή, ας πούμε αυτή τη στιγμή για παράδειγμα το 2 είναι πιο δύσκολο. Γιατί αν πάω εγώ να βάλω το 2 εδώ, σχεδόν σίγουρα θα πέσουν. Α, τι καλά, πέσε. Θα παθούν εκτός παιχνιδιού, αυτό το παίρνω μπροστά μου. Εντάξει, okay. Να το παίξουμε.